Καλημερίζω τον κύριο Ελευθέρη Αντωνακάκη. Τι κάνετε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Βουλιαράκη, εσάς τους ακράτες. Πρόεδρος των επιχειρηματιών εδώ στην βιομηχανική περιοχή. Τι προκαλεί αυτή η ανατίμηση, ενεργειακή ανατίμηση για την επιχείρηση, για τα έξοδά της, για τους εργαζόμενους της? Πώς εσείς το αντιμετωπίζετε αυτό? Κυρία Βουλιαράκη, πρώτα απ' όλα... Αυτό το φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται και θα συνεχίσει να εξελίσσεται από ό,τι φαίνεται, το πρώτο πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει είναι πανικός. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι ένας πανικός, ειδικά στον χώρο και μετά από μια πανδημία στον χώρο της βιομηχανίας, αντιλαμβάνεστε ότι είναι κακός ιονός. Όπως είπατε και άκουσα και σωστά είπατε και εσείς, αλλά και με την ευκαιρία που είχα να μιλήσω και με τον Υπουργό σε μια διάκριψη Zoom, για τα αγαθά και εγώ δεν φοβάμαι, θεωρώ ότι υπάρχει επάρκεια, αλλά και οι τιμές τους θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα σταθεροποιηθούν και με κάποιες κινήσεις διορθωτικές τις οποίες παρακολουθούν από το Υπουργείο. Αυτό που πολύ φοβάμαι είναι οι ναύλοι, τα ναύλα, τα οποία μεγάλος παίκτης σε αυτό το κομμάτι από ό,τι φαίνεται είναι η Κίνα, είναι τα λιμάνια της Κίνας και επίσης η ενέργεια. Και λάβετε υπόψη ότι το φυσικό αέριο πλέον είναι η κινητήριος δύναμη σε πολλές βιομηχανίες, σχεδόν σε όλες, τουλάχιστον στην υπηρετική Ελλάδα. Το φυσικό αέριο που πραγματικά έχει αυξηθεί κατακόρυφα, έτσι, και έχει διπλασιαστεί η τιμή του, έχει κάτι αυξήσει στο 100%, όπως λένε οι ίδιοι καταναλωτές, για να σταματήσω στην κατανάλωση, στον οικιακό τον πελάτη. Αυτό που σας είπα, ναι, κύριο Λεκτό, γιατί έχω επισκεφτεί πάρα πολλές βιομηχανικές περιοχές, οι οποίες είναι συνδεδεμένες με το φυσικό αέριο και, όπως ξαναλέω, η κινητήρωση δύναμη σε πολλές βιομηχανίες οι οποίες χρησιμοποιούν θερμικές διαδικασίες είναι το αμυγός το φυσικό αέριο. Ναύλα σημαίνει για τις μεταφορές και για την μεταφορά των πρώτων υλών και για την μεταφορά των λοιπόν προϊόντων που έρχονται ή φεύγουν, ναι. Ένα 30-40% αυτή τη στιγμή, σχεδόν στις πρώτες ύλες σε κάθε περίπτωση, εισάγεται από την Κίνα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που οι Κινέζοι, ας πούμε, ακόμα δεν έχουν σπάσει το καθεστώς καραντίνας στα λιμάνια τους και ένα πλοίο το οποίο πρέπει να φορτώσει από το εκάστοτε λιμάνι του Κινέζικο θα πρέπει να παραμείνει και 20 μέρες σε καραντίνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αυτομάτως εκτοξεύει σε δυσθεώρητα ύψη τις τιμές των κοντέινερ. Να κρατήσω αυτό που είπατε. Δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς, γιατί αυτό είναι στο χέρι των Κινέζων, ας πούμε. Δεν μπορεί να το γνωρίζω. Να κρατήσω αυτό που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή ότι μιλώντας και με τα αρμόδια υπουργεία, αυτό που παίρνετε ως μήνυμα είναι ότι θα υπάρξουν εκείνες οι κινήσεις. Δεν ξέρω αν θα είναι μικρές ή μεγάλες και πώς ακριβώς το λένε από τη δική τους την πλευρά. Ούτως ή άλλως, εκεί κατά τις 11 θα έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις για να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Σχετική σύσκεψη χθες εκτακτή. Σκέψη από όσο γνωρίζω στο Μαξίμου, ναι, για το εν λόγω θέμα. Ναι. Ευελπιστείτε λοιπόν ότι θα μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε εφόσον ληφθούν αυτά τα διορθωτικά μέτρα ή μέτρα ανακούφισης για να αντιμετωπιστεί αυτό το ενεργειακό κύμα ανατίμησης τιμών. Ναι, για να το ολοκληρώσω, θεωρώ ότι για τα αγαθά, ξαναλέω, δεν αγχώνομαι τόσο πολύ. Τα καθημερινά, δηλαδή τα είδη πρώτης ανάγκης. Όσον αφορά όμως την ενέργεια και τα ναύλα, τους ναύλους, κρατάω μικρό καλάθι, διότι, ξαναλέω, είναι στο χέρι άλλων δυνάμεων και όχι στο δικό μας. Και επίσης πολύ φοβάμαι αυτό που έχω ζήσει και ως επιχειρηματίας όλα αυτά τα 30 χρόνια που δραστηριοποιούμε, ειδικά στον χώρο των κατασκευών, ειδικά ο χαλκός, ας πούμε, ο οποίος είναι, αν θέλετε, και ο χρυσός των μετάλλων, όταν ανατιμηθεί παραμένει μετά για πάρα πολλά χρόνια, να μην σας πω παγιώνεται στο σημείο που ανατιμήθηκε την τελευταία φορά. Οπότε αλλάζει τελείως ο χάρτης στον χώρο τουλάχιστον το δικό μας, ας πούμε, των κατασκευών. Τους ίδιους φόβους εκφράζουν και εδώ οι λοιποί επιχειρηματίες στη βιομηχανική περιοχή, μιας και σας κάλεσα να μιλήσουμε για ενέργεια, τιμές, ανατιμήσεις και όλα αυτά τα οποία φοβάστε. Είναι αυτό το οποίο εισπράτεται με ενδεχόμενα, κυρία Αντωνακάκη?
Αυτή τη στιγμή γνωρίζω ότι πάρα πολλά project τα οποία είχαν κοστολογηθεί πριν 3 και 4 μήνες, γιατί ξέρετε, ένα project δεν μπορεί την ίδια μέρα που θα το σκεφτεί ο επιχειρηματικός να το υλοποιήσει κιόλας. Υπάρχει μια διαδικασία αρκετό διάστημα πριν, και οι ανάδοχοι οι οποίοι δίνουν τις προσφορές τους και εν πάση περιπτώσει συμμετέχουν σε τέτοιους project, όταν από την μία μέρα στην άλλη υπάρχει, ας πούμε, 3 και 4 φορές ανατίμηση των πρώτων μηνών, φαντάζεστε ότι αυτά αρχίζουν μετά και μπαίνουν, ας πούμε, στο ράφι, παγώνουν και ξαναναφύρονται από τα σιρτάρια, ας πούμε, μετά με νέες πιο ευνοϊκές συνθήκες, αν υπάρξουν. Οπότε αυτομάτως αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάποια έργα τα οποία ίσως και να σταματήσουν, ίσως και να καθυστερήσουν περισσότερο, και σε κάθε περίπτωση να αναθεωρηθούν. Mm-hmm. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, χωρίς να θέλω να κινδυνολογώ, αλλά σας είπα ότι αυτό όλο το κλίμα σπέρνει πανικό. Δεν χρειάζεται βέβαια πανικός, δεν χρειάζεται, έχουμε περάσει τόσα πολλά εμείς, ειδικά οι Έλληνες, από την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση θα το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Το βλέπετε να ανακάμπτει το όλο πράγμα, κρίση κορονοϊός και λοιπά, και να οδεύουμε και να πηγαίνουμε σε αυτά τα οποία μέχρι σήμερα λένε, για να το ολοκληρώσω σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, ότι ξέρετε, και μπορούμε να αντισταθούμε και μεγαλύτερο θα είναι το ΑΕΠ και πολύ καλύτερα θα είναι τα πράγματα και ανάπτυξη θα έχουμε και οι επενδύσεις θα πάνε καλύτερα. Είναι κάτι στο οποίο εσείς προσβλέπετε ή απλά ευελπιστείτε? Κυρία Δουλειεράκη, δεν μπορώ να γίνω Νοστράδαμος, γιατί... Δεν σας ζητάω κάτι τέτοιο και το ξέρετε. Την εκτίμησή σας ζητάω. Ναι, ναι. Δεν γνωρίζω πρώτα απ' όλα ποια θα είναι η πορεία της πανδημίας. Θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε πανδημία, στην Ελλάδα θα υπήρχε ένας οργασμός επενδύσεων. Και αυτό, αν θέλετε, φαίνεται ακόμα και μέσα στην πανδημία, με τη διάθεση που έχει το όλο θέμα. Θεωρώ και ευελπιστώ ότι η πορεία της πανδημίας θα εξελιχθεί ομαλά. Είδαμε ότι το τουριστικό προϊόν που έχουμε, που θεωρείται και έχουμε μηχανή μας, φέτος για καλή μας τύχη, αλλά και με ενέργειες ανάλογες που έχουν γίνει από την πλευρά της κυβερνήσεως και των επιχειρηματιών, ευνόησαν τα πράγματα τη χώρα μας. Και θεωρώ ότι, τουλάχιστον αυτό που είπα και πριν, ότι σε επίπεδο πρώτων αγαθών πρώτης ανάγκης που έχουν ανάγκη τα νοικοκυριά, τα καθημερινά, οι καθημερινοί, εν πάση περιπτώσει, καταναλωτές, αυτό το κομμάτι δεν θα υπάρξουν προβλήματα. Όσο αφορά το ερώτημά σας, ποια έκβαση θα έχει η πανδημία και τι θα επηρεάσει, γιατί κακά τα ψέματα και αυτές οι ανατιμήσεις που γίνονται τώρα είναι απόναρα της πανδημίας, έτσι, κακά τα ψέματα. Καλά, για την έκβαση της πανδημίας δεν ρωτάμε και δεν απαντάμε εμείς που είμαστε εδώ. Εύχομαι έτσι ακριβώς. Εμείς έτσι ευχόμαστε. Ξανασκάβετε στη βιομηχανική περιοχή, με οπτικές ίνες περνάνε αυτή την περίοδο? Ναι, είναι η σύμβαση η οποία έχει ξεκινήσει να υλοποιείται με τον ανάδοχο, με τον συγκεκριμένο πάροχο, ο οποίος είναι ο ανάδοχος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η βιομηχανική περιοχή νέου ξανασκάβεται σε ήπιο βαθμό. Περνάει η οπτική ίνα, η οποία οπτική ίνα θα δώσει μεγαλύτερες ταχύτητες ίντερνετικές σε όλες τις επιχειρήσεις, και επίσης θα φέρει και καλύτερα κόστη στις τηλεπικοινωνίες των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν αυτό ένα αναγκαίο έργο που έπρεπε να γίνει, αν λάβουμε υπόψη και την ψηφιοποίηση της χώρας πλέον, ας πούμε, αλλά και παγκόσμια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εδώ έχουμε επιχειρήσεις και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ακόμα οι έδρες αυτών των επιχειρήσεων βρίσκονται στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, που είναι παγκόσμιοι dealers. Οπότε είναι αναγκαίο να έχουν και τα ανάλογα εργαλεία για να μπορούν να τα απεξέλθουν.
Σωστά. Στο ρόλο τους. Σωστά. Να μπορεί κάποιος να κυκλοφορεί με ασφάλεια, ηλεκτροφωτισμό τη νύχτα. Υπάρχουν θέματα ωστόσο στο οδόστρωμα και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δείτε με την Δημοτική Αρχή. Αυτό επίσης που ρωτάω είναι το εξής, γιατί φαντάζομαι ότι σε όλα θα έχετε να κάνετε τη δική σας έρευνα. Αν θέλετε να κάνω μια παρατήρηση. Μα αυτό είπα, ότι φαντάζομαι ότι θα το κάνετε. Πολύ σωστά είπατε ότι εδώ και 30 χρόνια, να προσθέσω εγώ, 35 ολόκληρο, η βιομηχανική περιοχή ήταν στο απόλυτο σκοτάδι. Εδώ και 3-4 μήνες έχουμε πλήρη οδοφωτισμό σε κάθε γωνιά της βιομηχανικής περιοχής και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό, διότι αν θέλετε ήταν και το α και το ω στοίχημα που είχα βάλει προσωπικά, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο όλοι μαζί, ούτως ώστε να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Και είμαι, ξαναλέω, ιδιαίτερα περιχαρής που έφτασα να το δω και να έχει πάρει σάρκα και ωστά αυτό το πολυπόθετο έργο. Ωραία. Να το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί και αυτοί που περνάνε βράδυ από τη βιομηχανική, είτε άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, είτε χρησιμοποιούν τον κεντρικό δρόμο μπαίνοντας από τον κόμβο της Καλυθέας ή από κάτω από τον κόμβο της Αλικαρνασσού, θεωρώντας ότι κόβουν, μη γλιτώνουν δρόμο εν πάση περιπτώσει, είναι και διαφορετικά τα πράγματα. Σε ποιο σημείο ωστόσο από αυτά που οφείλουν στη βιομηχανική περιοχή, σε όλους εσάς με τις προσπάθειες που κάνατε, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι αρμόδιοι φορείς, η πολιτεία και οι υπηρεσίες, είσαστε δυσαρεστημένος? Θα το θέσω διαφορετικά το ερώτημα. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δυσαρέσκεια υπάρχει από όλους και θα συνεχίσει να υπάρχει όσο η βιομηχανική περιοχή, αλλά και όχι μόνο η δική μας, όλες οι βιομηχανικές περιοχές ανά την επικράτεια βρίσκονται στο καθεστώς που βρίσκονται σήμερα. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Σας ξαναείπα ότι ο ΡΕΣ που εκπροσωπώ δεν είναι αρμόδιος για να κάνει τεχνικά έργα. Η αρμοδιότητά του είναι να παρακολουθεί, να επιτηρεί, να γνωμοδοτεί. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εμείς ανταυτού διαχειριζόμαστε πλέον και τεχνικά έργα. Αυτό είναι δουλειά της πολιτείας, είναι δουλειά του φορέα διαχείρισης, στην προκειμένη περίπτωση για τη ΒΑΒΙΠΕ. Και σε αυτό το κομμάτι απάνω, αν θέλετε, εμείς τι έχουμε προτείνει και τι έχουμε ξεκινήσει, εντός να διαβουλευόμαστε. Που το οποίο αυτό που σας αναφέρω είναι, αν θέλετε να πω, και το μείζον κορυφαίο θέμα στην ατζέντα της νέας διοίκησης που θα προκύψει μετά τις 13 Οκτωβρίου μετά την Γενική Συνέλευση. Είναι η αυτοδιαχείριση, είναι το απαραίτητο εργαλείο, η απαραίτητη διαδικασία που πρέπει να περάσουν οι βιομηχανικές περιοχές για να πούμε πλέον ότι έχουμε χώρους που μπορούν να υποδεχτούν με σωστές υποδομές, μπορούν να υποδεχτούν μεγάλες επενδύσεις. Αυτό λοιπόν ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, τον κύριο Αρχιεράκη, και τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, σε μια ημερίδα του Επιμελητηρίου. Το δώσαμε στα μέλη μας, είχε μεγάλη αποδοχή. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Εξακολουθεί να είναι το μεγάλο ζητούμενο από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο τα έργα υποδομών. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το μείζον είναι αυτό που αναφέρω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είμαστε σε ένα καλό δρόμο και θεωρώ ότι και η νέα διοίκηση, ξαναλέω, του ΣΕΡΠΗ, που στις 13 του Οκτώβρη θα κληθεί να αναλάβει εκ νέου. Θα κινηθεί προς την κατεύθυνση. Θα κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση και θα έχει την ανάλογη. Θέλω αποδοχή. Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχηθώ καλημέρα, κύριε Αντωνακάκη. Καλά να είστε. Εγώ να σας ευχαριστήσω, κύριε Δουλειαράκη. Καλά να είστε. Καλημέρα σας. Θα ήθελα ως τελευταίο, αν μου επιτρέπετε λίγο από το χρόνο σας, ως τελευταίο έτσι ως επίλογο, να καλέσω από το βήμα που μου δίνετε όλους τους εγκατεστημένους επιχειρηματίες της βιομηχανικής περιοχής το απόγευμα. Στις 5 η ώρα, στο κλειστό στάδιο των δύο ορακίων, να παραβρεθούν όλοι στην γενική μας συνέλευση, γιατί η δύναμη του ΣΕΡΠΗ είναι τα μέλη του. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Καλημέρα σας. Εγώ καλή σας ημέρα.